Πάμε ξανά στην κοινωνία και στην οικονομία, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με 5 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, το Regeneration συμμετέχει στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέρνει μια εβδομάδα εμπειρίας, networking, γνώσεις και νέων δεδομένων για την καινοτομία, τεχνολογία και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κίντζιος δεν είναι άγνωστο στο κοινό του Sky. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί το σχήμα αυτό, τον φορέα, το συγκεκριμένο φορέα, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κίντζιος, είστε καλά? Κύριε Κουφόπουλε, γεια σας από το περίπτερο 12 της ΔΕΣ. Είστε στη Θεσσαλονίκη, μέρα και νύχτα. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μέρα και νύχτα, και μέσα τώρα, μέσα στο περίπτερο 12, στο περίπτερο της ψηφιακής Ελλάδας, όπου φιλοξενούνται πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, πολλές ομιλίες και το Regeneration φυσικά σαν το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα. Αυτό είναι τρομερό, γιατί δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά με το χώρο της εργασίας και να πάρουν μια πρώτη ιδέα για να δουν και τι θα κάνουν. Διότι άλλα είναι άλλο στα λόγια και άλλο στην πράξη. Αυτό είναι το δυσκολότερο, ναι. όπως το λέτε. Λοιπόν, εκεί ποιες είναι οι δικές σας δραστηριότητες, τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Εμείς έχουμε ανέβει πάνω και έχουμε ένα δικό μας θεματικό περίπτερο, το οποίο ενημερώνουμε νέους πτυχιούχους για τις ευκαιρίες τους να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν μέσω του προγράμματος. Μάλιστα, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι ανοιχτές οι αιτήσεις μας για κάθε νέο πτυχιούχο που είναι μέχρι 29 ετών και έχει από 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας. Τονίζω το 0, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο βραχνάς ο οποίος έχουμε στην Ελλάδα, ότι δεν έχω προϋπηρεσία, άρα δεν μπορεί να με πάρει κανείς. Μέσω αυτού του προγράμματος και μιας διάφανης αξιολόγησης αλλά και πολύ ωραίης εκπαίδευσης κατόπιν, επιτυγχάνουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό απασχολησιμότητας όσων καταφέρουν να τελειώσουν τη διαδικασία και να είναι finalist στο Regeneration. Και παράλληλα στη ΔΕΘ έχουμε και πολυθεματικό συνέδριο, θα έλεγα, ομιλιών από τη Δευτέρα που μας πέρασε μέχρι την Παρασκευή που έπεται, από τις 5 μέχρι τις 9.30 το βράδυ, με ομιλίες πολυθεματικές, όπως είπα, δηλαδή από τη σύνταξη ενός σωστού βιογραφικού και πώς παρουσιαζόμαστε σωστά σε μια συνέντευξη, μέχρι γυναική επιχειρηματικότητα, ψηφιακό μάρκετινγκ, οι νέες τάσεις στην τεχνολογία, οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας και ούτω καθεξής, για μικρούς και μεγάλους αυτές οι ομιλίες, φυσικά ανοιχτές προς το κοινό. Δηλαδή, επιχειρείτε να παρουσιάσετε στα νέα παιδιά τα κλειδιά για τον κόσμο της εργασίας στην πραγματικότητα? Ακριβώς. Εμείς λειτουργούμε, αν θέλετε, σαν μια γέφυρα ανάμεσα στην αγορά εργασίας και τους νέους πτυχιούχους, σε ένα αποδεδειγμένο χάσμα το οποίο υπάρχει. Τόσο, ξέρετε, αυτό το χάσμα είναι πολυπαραγωγικό, δηλαδή προέρχεται από τον απαρχαιωμένο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διδασκαλίες, αν θέλετε, στα πανεπιστήμια, μέχρι την νοοτροπία που ακόμα επικρατεί και δεν επιτρέπεται η αγορά, δηλαδή οι εταιρείες, κατά τη διάρκεια των σπουδών, να μπορούν να ενημερώνουν τους φοιτητές για δράσεις τους και για ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και έτσι ξεπέφτουμε στις άλλες εταιρείες που βγαίνει ο άνθρωπος πτυχιούχος και καταλήγει να είναι στην εστίαση και να δουλεύει μέρα νύχτα σε απάνθρωπα καθεστώτα εργασίας με ελάχιστα χρήματα. Και μπορείς τελικά ουσιαστικά να ευνοεί και το, αν θέλετε, να χτίζει το βιογραφικό του με εργασίες ποιοτικές, οι οποίες θα μπορέσουν κάποια στιγμή να τον αναδείξουν ακόμα περισσότερο. Ναι, και εκεί είναι το μεγάλο κενό, το μεγάλο χάσμα, όπως το περιγράφει. Ακριβώς. Μάλιστα. Και εμείς, αν μου επιτρέπετε, επενδύουμε εκατοντάδες χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης. Δηλαδή, ναι. Έχουμε προσφέρει μέχρι σήμερα 170.000 ώρες εκπαίδευσης, πάντα χωρίς κανένα κόστος για τον νέο πτυχιούχο, γιατί είμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν πληρώνει κανένας πτυχιούχος για να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία και να είναι κοντά μας. Έχουμε προσφέρει λοιπόν 170.000 ώρες εκπαίδευσης τόσο σε ήπιες δεξιότητες όσο και σε τεχνικές δεξιότητες, προκειμένου να κάνουμε αυτούς τους πτυχιούχους ακόμα πιο ελκυστικούς για την αγορά εργασίας και να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα πολύ καλά νούμερα ομολογουμένως που έχουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, 1.100 νέοι πτυχιούχοι έχουν βρει εργασία μέσω του προγράμματος σε περισσότερες από 400 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ. Εγώ τιμή μου και χαρά μου, και να είστε όλοι καλά. Στο ραδιόφωνο του Sky. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, για να βοηθήσετε τα παιδιά σας, μπείτε ή πείτε τους να μπουν στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr ή ας μπουν στο μέσο του Facebook ή στο Instagram ή στο LinkedIn. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο θα βρείτε την δίωδο για να μπορέσουν και
και τα λαστάρια να κάνουν κάτι διαφορετικό.